Εδώ είμαστε, φτάσαμε για μία φορά ακόμα. Και τι γίνεται, ένας χαλασμός κυρίου. Τι να ξεκινήσουμε, με την καβαλημένη τραγουδίστρια που θα αναλύσουμε λίγο αργότερα, με τη Ζήνα Κουτσελίνη που τα έχει χάσει, βγήκε σήμερα να διορθώσει καταστάσεις κτλ. Να πούμε για τη μεγάλη έκπληξη ότι στον Τίλι είναι ο Θαναϊλάκης, ένας από τους πιο δυνατούς αθλητικούς συντάκτες και όχι μόνο. Και τι σχέση έχει με τον Ολυμπιακό, γιατί δεν γνωρίζω. Σπικάρει πολλούς αγώνες του Ολυμπιακού. Α, οπότε είναι δικό σας. Ενώ είναι Ολυμπιακάκιας. Μόνο του Ολυμπιακού σπικάρει ή και σε άλλες ομάδες. Για άλλους αγώνες. Απλά κυρίως του Ολυμπιακού. Όχι. Ο άνθρωπος σπικάρει γενικά αγώνες. Okay, εντάξει, ναι. Θέλω να σου πω, δεν έχει αλλά κόμμα. Εντάξει, η φωνή του είναι τέτοια που είναι πολύ γνώριμη σε όλους μας. Θα τα συζητήσουμε αυτά. Όπως επίσης θα πούμε και άλλα πολλά πράγματα. Οπότε καθίστε αναπαυτικά στην παρέα μας εδώ σήμερα. Γιατί το GR Express, στο GR Express έχουμε διάθεση για να πούμε πολλά πράγματα. Να πούμε ότι πίσω μας είναι ο Πειραιάς live, ζωντανά την ώρα που μιλάμε εμείς, όχι την ώρα που βλέπετε εσείς. Για την ώρα που θα δείτε εσείς, μπορεί να είναι βράδυ και να πείτε τι live λέει αυτός. Ναι, αλλά την ώρα που γράφουμε εμείς την εκπομπή είναι live ο Πειραιάς πίσω. Και είναι η αγαπημένη μου πόλη, όχι μόνο λόγω Ολυμπιακού, αλλά γιατί εκεί μεγάλωσα, εκεί είναι τα πάντα όλα. Δηλαδή κάθε στενό εκεί, κάθε τέτοιο έχει, κάθε παγκάκι, μια ιστορία. Εγώ, εδώ λίγο πιο μέσα ήσουν εσύ. Εγώ ήμουν παραλία. Όχι, άλλο εννοώ ότι έχω στιγμές που έχω περάσει από εκεί. Έχω κάνει, εντάξει, και αλλά αν θέλω να πω, η Νίκαια είναι λίγο παραμέσα. Εντάξει, η Νίκαια είναι η πόλη που μεγάλωσα. Mm-hmm. Αλλά ο Πειραιάς είναι η πόλη που περπατήσαμε πιο πολύ από οποιαδήποτε άλλη. Γι' αυτό καλέ βρήκες Πειραιώτησα. Μούφα, Πειραιώτησα. Μου δηλώνει καλή θεάτησα τώρα, μου δηλώνει. Ας πούμε, όχι, από κάποια στιγμή και μετά, ναι. Τέλος πάντων, ας αφήσουμε αυτά και να μπούμε στο ζουμί της σημερινής μας εκπομπής. Λοιπόν, το ζουμί λοιπόν ξεκινάει με Ζήνα Κουτσελίνη. Η οποία Ζήνα Κουτσελίνη έκανε μια άστοχη δήλωση χθες, γιατί όλοι προσέξανε και μάλιστα και στο πρωινό σου προσέξαμε πάρα πολύ. Να μην αναφέρουμε πολλά πράγματα, να μην αναφέρουμε ονόματα, να μην αναφέρουμε το ένα. Δηλαδή, κράτησαν με μια απόσταση. Γιατί τα πράγματα βλέπουμε σοβαρά εμείς εκεί. Mm-hmm. Όπως τα βλέπουμε σοβαρά και εδώ. Κράτησαμε λοιπόν μια απόσταση. Η Ζήνα Κουτσελίνη βγήκε και είπε ότι καταστρέφεται μια καριέρα. Και αυτό ήταν, παιδιά, ισοπεδωτικό στην κυριολεξία. Ο κόσμος ήδη ήταν εξοργισμένος με όλο αυτό που έχει συμβεί. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα προσπάθησε να το μαζέψει και είπε ότι απομόνωσαν μια συγκεκριμένη έκφραση. Όμως το κακό έχει γίνει. Οι δηλώσεις είναι δηλώσεις αυτές που έκανε. Στον κόσμο δεν άρεσαν. Δεχόμαστε ότι προσπάθησε να κρατήσει κάποιες ισορροπίες λόγω της συνεργασίας που είχε με τον Λίτρα και η ίδια δεν θα μπορεί και μέχρι σήμερα να πιστέψει τι έχει γίνει. Αλλά να πούμε ότι, κοίταξε, εμένα αυτό που μου έκανε μεγάλη εντύπωση ήταν η επιθετικότητα των haters. Δηλαδή είδαμε στο Twitter να τις επιτίθενται από όλες τις μεριές και να την βαράνε ανελέητα. Με αποκορύφωμα τον Light, ο οποίος βγήκε και με υπομολογίες, στην κυριολεξία δηλαδή, με βρυσίδια. Καλά, ο Light όμως έχει και προηγούμενα, δηλαδή κάτι είχε σχολιαστεί παλιότερα για τους τράπερ, γιατί τόσο μένος και τόσο θυμός, νομίζω, εντάξει, δεν... Εσύ, Έλενα, δεν υπάρχει λόγο. Όταν έχουμε δημόσιο λόγο και όταν μπροστά μας υπάρχει κόσμος ο οποίος θα κάτσει να μας ακούσει, είτε τα λέμε σοβαρά, είτε τα λέμε πισόβαρα, είτε είμαστε σωστοί, είτε είμαστε λάθος, θα πρέπει να αξιολογούμε τα πράγματα τελείως διαφορετικά. Δηλαδή, δεν μπορεί εγώ, επειδή έχω μια κόντρα με τον Χίψη Ωμέγα, ας πούμε, να βγάζω τα αποθυμένα μου κάθε φορά που θα τον βλέπω μπροστά μου για σχολιασμό. Δηλαδή, μπορεί να έχει ο Λάιτ οτιδήποτε μαζί της, αλλά αυτή τη στιγμή αυτή η γυναίκα περνάει πάρα πολύ δύσκολα από μια λάθος κίνηση που έκανε, ασυζητητή και βέβαια αυτό το πλήρωσε με τον χειρότερο τρόπο. Εγώ δεν θα πάω να πω τι ακριβώς είπε και τι έγινε ακριβώς, αν είναι λάθος αυτό, δεν θα τη δικάσω. Αλλά εγώ θα διαμαρτυρηθώ εντόνως προς μια γυναίκα η οποία έχει την εμπειρία της Ζήνας Κουτσελίνη να λέει στους δημοσιογράφους ότι δεν θα με ρωτήσετε για το θέμα αυτό, ό,τι άλλο θέλετε το συζητάω, αυτό όχι. Ξέροντας ότι εκείνη τη στιγμή ξεφτιλίζει τους δημοσιογράφους, γιατί το θέμα ήταν αυτό. Και εάν, ας πούμε, θέλει ακόμα και αυτό να μεταφραστεί σε νούμερα τηλεθέασης, γιατί δεν μίλησε για να τα πει στη δικιά της εκπομπή, για να μην τα παίζουν οι άλλοι από το πρωί. Λοιπόν, αυτό είναι τρισάθλιο, γιατί δείχνει ότι τα πάντα όλα είναι για τα νούμερα. Κοίτα, εδώ μπορεί να προσέχει μην τυχόν διαστρεβλωθεί κάτι από τα λεγόμενά της. Δηλαδή, δεν βάλουν ολόκληρη την φράση και ήδη επειδή είναι βαρύ το κλίμα
Και μάλιστα λένε ότι και στελέχοι στο Σταρ έχουν τρομοκρατηθεί με όλο αυτό που έγινε. Γιατί ζήνε ένα ισχυρό πρόσωπο και ένα, ας πούμε, πρόσωπο μπραντ για το κανάλι και δεν θα θέλανε με τίποτα να του μπει αυτή η στάμπα. Έλενα, σε μία πρόταση μέσα μπορείς να κλείσεις αυτό το θέμα. Παιδιά, ήταν λάθος το πώς πήρατε το θέμα αυτό. Έκανα κι εγώ λάθος στη ροή του λόγου, ζωντανή εκπομπή είναι. Το πρόβλημα έχει ως εξής. Ότι αυτός ο άνθρωπος έκανε αυτό το εγκληματικό λάθος και πρέπει να τιμωρηθεί. Τελεία και παύλα. Αυτό δεν το συζητάω. Εμένα μου έφυγε για την καριέρα εκείνη τη στιγμή λόγω της φιλίας μου, λόγω της συμπαθίας μου και λόγω του ότι το γνωρίζω, έκανε αυτό το φραστικό λάθος. Δηλαδή σε αυτό τι να κόψουν και να ράψουν. Αυτό όμως που μου βγάζει εμένα είναι ότι πουλάει και αυτό το πράγμα. Ελάτε στην εκπομπή μου να κάνω νούμερα. Καταλάβεις τι μου τη δίνει. Δεν θες να μιλήσεις. Μην πας στη βραδιά τη συγκεκριμένη. Μην πας. Ναι, σωστά, έχεις δίκιο. Μην πας στη βραδιά τη συγκεκριμένη. Ήταν εκδήλωση του Ουσιανίδη. Δεν με ενδιαφέρει αν εκδήλωση ήταν. Όχι, άλλο θέλω να σου πω, δεν ήταν υποχρεωμένη να πάει ντε και καλά. Και να ήταν υποχρεωμένη, τότε δεν θες να απαντήσεις σε κάτι τέτοιο. Ναι, αλλά ήθελα να μιλήσει για τα μηντιακά. Δηλαδή εννοώ για το Σταρ. Δηλαδή ήθελε κάτι να πει. Ελένα, εμένα δεν με ενδιαφέρει το τι είπε. Εμένα με ενδιαφέρει το πώς εξηγήθηκε. Γύρισε και είπε στους δημοσιογράφους, αυτή την ερώτηση δεν την κάνετε. Αυτό απαγορεύεται. Ένας έμπειρος άνθρωπος να το κάνει σε δημοσιογράφους. Ξέροντας ότι όλη την ώρα εκείνη βράζει ο τόπος στα social media μέσα με το όνομά της για το θέμα αυτό. Μετά, δεν θέλεις να απαντήσεις σε αυτό. Αντί λοιπόν να προσβάλλεις τον εαυτό σου πρώτα απ' όλα και να βγάλεις βλάκες στους δημοσιογράφους απέναντι που δεν ρώτησαν για αυτό το θέμα, είναι προτιμότερο να κάτσεις σπίτι. Ό,τι και να ήταν, ό,τι υποχρέωση και να ήταν, με το πλάι, παιδιά, επειδή πρέπει να δώσει μια απάντηση και θέλω αυτά να απαντηθούν στην εκπομπή μου, δεν θα έρθω στην εκδήλωση. Είναι προτιμότερο να ξεφτυλιστεί σε δύο που την κάλεσαν, παρά να ξεφτυλιστεί σε όλους. Ήθελε όμως να απαντήσει στο Λιάγκα. Οπότε δεν θα μπορούσε μέσα από την εκπομπή. Στο Λιάγκα απάντησε για άλλα πράγματα. Mm-hmm. Για το γυρολόγος απάντησε. Ναι, ναι, ναι. Επαναλαμβάνω εγώ. Το γυρολόγος με ενδιαφέρει τώρα ή αυτό που έγινε και βράζει ο τόπος. Και σου ξαναλέω όλη μια φορά, συνειδητοποιείς τι έκανε. Μας έδειξε ότι λειτουργεί μόνο για τα νούμερα. Δέχτηκε να πάει εκεί, τους αποστόμωσε τους δημοσιογράφους, μάλλον τους αποστόμωσε, τους έκλεισε το στόμα, μη μου κάνετε την ερώτηση αυτή. Για ποιο λόγο, εφόσον έδωσε απάντηση στην εκπομπή της, πάει να πει ότι αυτό το έκανε για να κάνει νούμερα. Αυτό θεωρώ τρισάθλιο πιο πολύ ακόμα, και από το λάθος που έκανε. Επειδή είναι σε μια δύσκολη τώρα φάση, δεν θα ήθελα να το επιβαρύνουμε περισσότερο. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Να σου πω κάτι. Η Ζήνα Κουτσελίνη. Η Ζήνα Κουτσελίνη. Η Ζήνα Κουτσελίνη δεν δικαιολογείται να κάνει τέτοια λάθη. Έχει τραβήξει αυτιά σε πάρα πολλούς παρουσιαστές, παρουσιάστες, δημοσιογράφους, δημοσιογραφάκια, ρεπόρτερ, τα πάντα. Λοιπόν, και επειδή είναι μια σκληρή στη δουλειά της επάνω, είναι πολύ σκληρή στη δουλειά της επάνω, εάν. Έκανα εγώ αυτό το λάθος και την είχα διευθυντρία, θα είχα φάει και κλωτσά. Θα είχα φάει και κλωτσά. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή κανένας δεν λέει στην τηλεόραση αυτά, γιατί όλοι κοιτάνε, ας πούμε, ρε παιδί μου, κοιτάξτε, εμένα μου χρεώνουν φίλους και τα λοιπά. Δηλαδή λέει ο Νίκος Γεωργιάδης, φίλος σου αυτός. Δηλαδή, άμα πω ένα καλό λόγο, φίλος μου αυτός. Δηλαδή, όταν λέω καλό λόγο, είναι φίλοι μου. Αλλά η αλήθεια είναι η εξής, ότι εγώ φιλίες στη δουλειά μου δεν έχω. Και αν είναι φίλος μου ένας ρεπόρτερ ή ένας άνθρωπος ο οποίος έχει το Μύκονος Live TV όπως είναι ο Πέτρος, αυτός κάνει την ίδια δουλειά με μένα. Δεν είναι προς σχολιασμό. Και όταν ήρθε η ώρα να το σχολιάσουμε, είπα παιδιά, εμένα αυτός είναι φίλος μου. Και όταν έχεις και κάποιες συμπάθειες, δηλαδή, πολλές φορές τις βάζεις στην άκρη και χτυπάς. Όπως ο Μπεσμπίκης. Είπες αυτά που είπες. Και όταν τον συμπάθεις πάρα πολύ και τον γουστάρεις και στεναχωρέθηκες και πολύ με αυτό που του συνέβη. Και μου έκανε εντύπωση ότι. Είπες το σωστό που είναι για σένα. Το ότι αυτό παιδί που εκφέρεις άποψη. Είναι σωστό. Όταν εκφέρεις άποψη, είσαι υποχρεωμένος να το ζυγίζεις το πράγμα. Όχι βάσει της φιλίας, αλλά βάσει αυτών που ακούς. Mm-hmm. Δεν καταδικάζεις κανένα, δεν είμαστε δικαστήριο εμείς. Και στην προκειμένη περίπτωση, επειδή Ζήνα Κουτσελίνη, στη Ζήνα Κουτσελίνη έχουν θητεύσει πάρα πολλά άτομα τα οποία τώρα είναι πλέον σκόρπια γύρω-γύρω στην ελληνική τηλεόραση, κανένας δεν έχει τη διάθεση να κάνει αποκωδικοποίηση το τι ακριβώς συμβαίνει. Εγώ όμως που δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα και δεν με ενδιαφέρει εμένα, ποσός με ενδιαφέρει εάν θα μου κλείσει και 500 πόρτες, ότι τους κλειστές είναι. Λοιπόν, λέω το εξής. Δεν αρχίσει πάλι τις πόρτες. Αφού έτσι είναι. Δεν είναι όλες κλειστές. Πώς, παίζει κανένα σε σένα. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Αυτό το λέγαμε όταν. Συγγνώμη, πήγαινε να δώσει ένα συνέντευξη στο Sky, θα σε παίξει. Εντάξει, όχι. Πήγαινε να δώσει ένα συνέντευξη στο Mega, θα σε παίξει. Τότε εκεί ήταν ανοιχτές οι πόρτες.
Δηλαδή δεν κατάλαβα. Εντάξει, το Open είναι ανοιχτή πόρτα. Το Open είμαστε εκεί. Είμαστε μέλη του Open. Τελείωσε. Εντάξει, μία-μία ανοίγουν οι πόρτες. Όλες μας θα ανοίξουν. Εντάξει, όχι, δεν είναι έτσι. Όταν, άκουσε να σου πω, όταν είσαι κάπου και σε αγνοεί όλος γιατί δεν σε παίξει ή του λες. Εγώ έχω πει πολλές φορές, με παιδιά μην μου παρεσύνθηκε γιατί δεν θα παίξει. Τσάμπα θα μιλήσουμε. Τσάμπα θα μιλάω και βαριέμαι κιόλας. Λοιπόν, αυτό όμως είναι κακό γιατί δεν υπάρχει ισορροπία. Αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι ένα άλλο θέμα το οποίο το αφήνουμε στην άκρη. Στην προκειμένη περίπτωση τώρα, η κυρία Ζήνα Κουτσελίνη πάει από τους συναδέλφους μου απαλά-απαλά. Απαλά-απαλά. Και ρωτάω εγώ λοιπόν τώρα. Το λάθος που έκανε δεν το κρίνω. Το έκανε. Εγώ όμως κρίνω το πιο πονηρό απ' όλα. Θα απαντήσω μόνο στην εκπομπή μου για να κάνω νουμεράκια. Και λέω εγώ, ένας επαγγελματίας αυτού του επίπεδου, γιατί έκατσε στις κάμερες μπροστά και δεν την κοπάνησε να κάτσει σπίτι να κοιμηθεί. Απλά πράγματα. Σε κάλεσαν εκεί, τότε λοιπόν λες, ή μιλάω και πάω ή δεν πάω καθόλου για να μην μιλήσω. Το να πεις στους δημοσιογράφους, αυτή την ερώτηση δεν μου την κάνετε, ούτε επί δικτακτορίας δεν γινόταν αυτό. Ούτε η Χούντα δεν το έκανε. Σε δημοσιογράφο να του υποδείξεις τι ερώτηση θα κάνει. Και στο λέει αυτό μία που έχει υπάρξει διευθύντρια σε τηλεοπτικά κανάλια μέσα. Αυτή που έχει αναδείξει παρουσιαστές και παρουσιάστριες. Δημοσιογράφους full. Στο κάνει αυτή. Δηλαδή οι άλλοι που δεν έχουν αυτή την εμπειρία τι πρέπει να κάνουν. Να μας αποκεφαλίσουνε. Εγώ αυτό θεωρώ ασυγχώρητο. Και όσο για τον Λιάγκα, που γύρισε και είπε ότι εάν. Γιατί δεν ήθελα να μιλήσω στο πρωινό σου. Σου. Πες το τώρα. Ναι, δεν ήθελα να τα πω. Γιατί λέω τώρα να πω, θα λυπωθεί μεγάλα 5-5 εκεί πέρα μέσα. Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής. Ότι δεν είναι ανάγκη να πούμε ότι αν σε είδαμε με κάποιον να μιλάς. Ναι, ένας λέει να βρεθεί να πει λέει αν είδε με κάποιον. Σε ραντεβού. Είπε, δεν είπε ναι. Τηλεφωνικά. Τηλεφωνικά όμως μπορεί να έχει μιλήσει με όλο τον κόσμο. Και να είσαι γύρω λόγος. Και λέω εγώ έξυπνα. Δηλαδή είναι ψεύτες αυτοί όλοι που λέγανε για το Sky. Δηλαδή δίνω μια απάντηση. Λέει αυτό αυτή η γυναίκα και ξεφτιλίζει κάποιους δημοσιογράφους. Ακόμα και εκεί στην απάντηση που έδωσε, ξεφτύλα έκανε ανθρώπους της δουλειάς. Πόσοι βγήκανε και είπαν ότι μιλάει με το Sky, εγώ δεν το είπα. Εγώ δεν είπα για το Sky. Εγώ είπα ότι λένε οι άλλοι για το Sky. Λοιπόν, εγώ δεν είπα ότι ήταν δικό μου τέτοιο ρεπορτάζ. Αλλά όλοι αυτοί που βγήκαν και είπαν μιλάει με το Sky για το 12 με 2 και τιμωρεί ο Πορτοσάλτε. Όχι για το Πορτοσάλτε, ο Κυβερνήσεων είναι άλλο. Για το Sky. Ναι, σωστά, αλλά ήθελε. Όχι, είπαμε ότι ήθελε να μεταφερθεί και η βραδινή εκπομπή που ήταν το ζητούμενό τη. Στο Sky δεν λέγανε ποτέ ότι θα πάει η βραδινή εκπομπή. Λέγανε ότι δεν θα πάει ο Πορτοσάλτε και θα πάει 12 με 2 ή τέτοια. Στο Sky η Ζήνα Κουτσελίνη με περισσότερα λεφτά. Αυτό λοιπόν όλο, όλοι αυτοί είναι ψεύτες. Είναι ψεύτες ή είναι αληθινοί. Οπότε λοιπόν, ή μία πλευρά λέει ψέματα ή άλλη. Ποια λέει ψέματα τώρα, οι πολλοί ή ο ένας. Και μάλιστα όταν βλέπουμε να κάνει τα πάντα για τα νούμερα, γιατί αυτή τη στιγμή κάνει τα πάντα για τα νούμερα. Τελεία και παύλα. Αυτή είναι η Ζήνα Κουτσελίνη. Αυτή είναι η Ζήνα Κουτσελίνη. Εγώ προσωπικά με τη Ζήνα Κουτσελίνη δεν έχω συγχαστεί ποτέ. Να σου πω κάτι και στα μηντιακά της όμως είπε ότι τελικά τα βρήκαμε γιατί τέλος πάντων υπήρχε ένα θέμα λέει με τη βραδινή εκπομπή, τα βρήκανε με το Star και είναι όλα οκ. Okay. Δηλαδή το ένα από τις απαιτήσεις της ήταν και η βραδινή εκπομπή για τη Ζήνα. Δηλαδή τι θέλει ρε παιδί μου τη βραδινή. Και υποθέτω ότι δεν κόπηκε. Τώρα πάει. Κόπηκε, σταμάτησε. Τελείωσε αυτή. Δηλαδή το Star δεν. Το Star δεν βάζει βραδινό. Μόνο μεσημέρι και γεια σας. Α, ναι. Αυτό τελείωσε αυτή η ιστορία. Αλλά εμένα, εγώ να σου πω κάτι, δεν θα πάω τώρα μπροστά πεπραγμένα. Του Σταρ και τη Ζήνα Κουτσελίνη, τα βρήκανε, τελειώσανε, δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει αυτό το οποίο ξεφτιλίζει κόσμο. Βγαίνει μια έμπειρη γυναίκα, σιδηρά κυρία τη λέγανε κάποτε πολλών καναλιών, του Άλτερ, του Αλφα και πάει λέγοντας. Λοιπόν, βγαίνει μια γυναίκα η οποία είναι τελείως έμπειρη και ξεφτιλίζει κόσμο. Δεν θα μου κάνετε αυτή την ερώτηση, τα οποία παιδάκια βέβαια απέναντι τη βλέπουν και τρέμει ο κόλος τους. Φυσικό δεν είναι. Ναι, γιατί σου λέει Ζήνα Κουτσελίνη τώρα. Αυτή με βάλει στην μπουκα, θα μου κλείσει 20 πόρτες. Και αυτή είχε σου ή και δεν του κάνανε την ερώτηση. Χεστήκανε. Να ήμουν εγώ εκεί και να μου πει εμένα ότι δεν θα κάνει αυτή την ερώτηση. Θα τη πω κάτσε, κυρία μου, πού είμαστε, Χούντα είσαι. Πού είμαστε δηλαδή. Δεν κατάλαβα. Θα υποδείξει δημοσιογράφη τι ερώτηση θα κάνει. Δεν θες να απαντήσει, κοφύγε. Δεν θες να απαντήσει, κοφύγε. Γιατί ήρθες εδώ καταρχήν. Τέτοια μέρα.
Αλλά επίδειξη. Και καλά που το έκανε ο Γιάννης Πουλόπουλος και το βάλε στον αέρα, γιατί δεν το πέραμε χαμπάρι. Εγώ τουλάχιστον δεν ήμουν εκεί για να ξέρω. Ο Γιάννης Πουλόπουλος το έβγαλε ότι είπε: μην κάνετε αυτή την ερώτηση. Και μπράβο στο Γιάννη Πουλόπουλο που ενώ είναι σε διπλανό στούντιο, δεν φοβήθηκε να πει την αλήθεια αυτή. Που την καρφώνει και δείχνει ότι όλα τα κάνει για τα νούμερα. Και για να επιστρέψουμε τώρα στο θέμα του Γιώργου Λιάγκα με την Ζήνα Κουτσελίνη. Και οι δύο είναι στην αποστεριά όλο. Και ο Γιώργος Λιάγκας όντως μίλησε με τον Αλφα και με άλλα κανάλια και με τον Μέγκα έχει μιλήσει κτλ. Κτλ. Ο οποίος και αυτός το ανέρεσε. Ότι δεν ναι, έχω ναι. Πολιτική με τη Ζήνα. Γι' αυτό λέω, λέω ότι τον ξεφτύλισε η Ζήνα Κουτσελίνη, αλλά και αυτός ξεφτύλισε τη Ζήνα Κουτσελίνη. Αλληλοξεφτυλίστηκαν. Και οι δύο αλήθειες λένε. Απλά το θέμα είναι ότι έχουν και οι δύο την ίδια γραμμή, ότι εγώ είμαι με το κανάλι μου, δεν μιλάω αλλού, ουσιαστικά να μην προσβάλλεις το κανάλι σου, το ότι δεν το πιστεύεις. Αυτό είναι η πολιτική, αυτή είναι η γραμμή και τα ξέρεις χρόνια ότι έτσι είναι. Η Ζήνα Κουτσελίνη θα πρέπει να ζητήσει συγγνώμη, δεν λέω για το θέμα του Λίτρα, αυτό είναι ένα άλλο πράγμα, έδωσε το λογοδότησε σήμερα κτλ. Για να κάνει και νουμεράκια. Όλη η Ελλάδα περίμενε τη Ζήνα Κουτσελίνη πώς θα απαντήσει στους haters κτλ. Και βέβαια ισοπαίδωσε τους δημοσιογράφους κτλ. Να ζητήσει λοιπόν συγγνώμη για αυτό που έκανε στους δημοσιογράφους εφόσον αποφάσισε να πάει εκεί. Αυτό δείχνει ότι η γυναίκα αυτή, ξέροντας ότι έχει επιρροή στα νέα παιδιά, τους ισοπαίδωσε. Αυτά λοιπόν τα παιδιά όλα αυτά εκεί τα ξεφτύλισε. Να ζητήσει συγγνώμη σε αυτά τα παιδιά. Λοιπόν, αυτό θεωρώ εγώ. Η Ζήνα Κουτσελίνη έχει κάνει λάθη που δεν κάνει ένας μαθητευόμενος. Λάθη που δεν κάνει ένας μαθητευόμενος. Θα ξεσορροπήσω τώρα η κατάσταση να μην υπάρχει ένταση και από τις δύο πλευρές, ενώ για το συμβάν αυτό που έγινε κακοποίηση με το Λίτρα. Και από εκεί και πέρα, αυτά τα άλλα που λες, αυτό με το Λίτρα, είναι... Αυτό με το Λίτρα ήταν ένα μεγάλο λάθος της. Αλλά η έπαρση ότι είμαι η Ζήνα Κουτσελίνη, είμαι η απόλυτη θεά, ό,τι λέω περνάει, γύρισε μπούμεραγκ. Εντάξει, το μάζεψε. Άστε. Γύρισε μπούμεραγκ. Το τι μαζεύεις την επόμενη μέρα δεν με ενδιαφέρει. Γύρισε μπούμεραγκ. Είμαι η Ζήνα Κουτσελίνη και είναι συνεργάτη μου και τον αθώωσω. Έχει μια καριέρα μπροστά του. Στα παλιά μας τα παπούτσια. Έχει μια καριέρα μπροστά του. Είχε. Και δεν ξέρω τι έχει και τι δεν έχει και δεν με ενδιαφέρει. Απλά λοιπόν για να μιλάμε με αληθινά λόγια, να είμαστε λίγο εκμηροί και αληθινοί. Και όπως επίσης... Ήταν δηλώσεις με έπαρση. Ήταν ναι και μεγάλο λάθος τώρα εντάχει αυτό που είπε ότι δεν έχουμε ακούσει και τις δύο πλευρές. Τι να ακούσεις από την άλλη πλευρά. Δεν έχεις κάτι να ακούσεις. Αυτός που χειροδικεί τελείως δεν έχει δικαιολογία. Τι θα πει. Μου έκανε αυτό για την έδειρα. Δεν υπάρχει άλλη πλευρά. Ναι. Και μην τυχόν πάνε αυτό το βίντεο στη Ζήνα Κουτσελίνη και λέει ότι εγώ με κάνω κολόπεδο και τα λοιπά και τα κάνω αυτά επίτηδες. Όχι, είναι μια ανάλυση και μια αποκωδικοποίηση στις πράξεις οι οποίες έχουν συμβεί. Και δεν έκανα ανάλυση στο θέμα του Λίτρα, αλλά έκανα ανάλυση επάνω στη δουλειά που ξέρει πάρα πολύ καλά. Εκεί έκανα ανάλυση. Και μένω σε αυτό, αλλά μένω στο Λιάγκα και στον άλλον που είναι δίπλα στο Περί. Άλλος αυτός. Γιατί σε τσάντισε πάλι. Με τσάντισε γιατί ένας άνθρωπος που έχει ξεφτυλίσει τη μισή ελληνική τηλεόραση και την άλλη μισή δεν την ξεφτύλισε γιατί είναι κολλητή του φιλί. Χιουμοριστικά. Λοιπόν, με την ξεφτύλισε. Τα βιντεάκια. Ξεφτύλισε κόσμο και κοσμάκι στο παρελθόν. Τη μισή τηλεόραση. Την άλλη μισή δεν το έκανε γιατί ήταν ή του team που δούλευε ή ήταν κολλητή του. Οπότε λοιπόν βγαίνει και λέει ότι ξεφτύλισαν λέει, να πούμε τα κορίτσια στο TV Queen. Στο TV Queen. Βέβαια, εδώ να πούμε ότι ουσιαστικά δεν ξεφτύλισαν τα κορίτσια στο TV Queen. Κάποια τα ίδια ήθελαν να εκτεθούν. Δηλαδή, η Τριανταφυλιά με αυτό που έκανε με τις κάμερες, η ίδια το επέλεξε και από εκεί και πέρα κάποιοι το αγόρασαν και κάποιοι όχι. Εντός εισαγωγικών το αγόρασαν. Όταν πηγαίνει η κοπέλα, συμπαθέστατη κατά τα άλλα, η Κύπρια και δεν ξέρει στο χάρτη, ας πούμε, που είναι η Κρήτη. Η Κύπρια δεν ξέρει που είναι η Κρήτη και την ψάχνει και ψάχνει την Αττική και δεν ξέρει τίποτα από τον χάρτη της Ελλάδος. Δεν νομίζω ότι η παραγωγή. Τι να καλύψει, δηλαδή από αυτό που κόβει και ράβει, όταν τα περισσότερα εκτίθονται μόνες τους, δεν μπορεί από εκεί και πέρα να καταστρέψει. Ναι, υπήρξε και live streaming. Αλλά δεν μπορεί και μια παραγωγή να καταστρέψει τα κορίτσια όταν κάποια τα ίδια αυτοκαταστράφηκαν. Κακώς λες όλα αυτά τα πράγματα, γιατί ο Βαγγέλης Περής το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να χτυπάει συγκεκριμένους ανθρώπους και συγκεκριμένες παραγωγές. Εσύ εννοείς την εποχή του Θέμου που έβγαζε τα βιντεάκια. Εννοώ και την εποχή του Αρναούτογλου. Α, ναι, και στον Αρναούτογλου. Λοιπόν. Και ιδιαίτερα στην εποχή του Θεού, μην το συζητήσουμε, έχουν κλάψει κόσμο και κόσμο. Έχει μια αιμονή με τον Κοκλώνη, με την Πάρκα. Έχει μια αιμονή στο να χτυπάνε συγκεκριμένα πρόσωπα. Mm-hmm. Είτε λέγεται Κοκλώνης, είτε λέγεται Καινούριου, είτε λέγονται ότι είσαι ακόμα άλλοι.
Λοιπόν, ή τους χτυπάνε ή τους εξαφανίζουν. Ή χτυπάνε ή εξαφανίζουν. Και βέβαια μην πάμε στο μακρινό παρελθόν για τις εντολές τότε που δινόντουσαν στο πρώτο θέμα για να ξεσχίζουν δημοσιογράφους και παρουσιαστές. Μην πάμε και εκεί. Εντολή σκίστε αυτόν. Εντολή σκίστε τον άλλον. Λοιπόν, μιλάει τώρα ποιος. Μιλάει για φόνο ο Φωνιάς. Μιλάει για φόνο ο Φωνιάς. Ναι, στην προκειμένη περίπτωση αυτό σου λέω. Άλλες φορές μπορεί να κάνει τα χτυπήματά του, να έχει κάποια επιχειρήματα, οκ. Okay, αλλά στην προκειμένη περίπτωση το αποτέλεσμα ουσιαστικά ενός reality να το ρίχνεις μόνο σε έναν και όχι στο περιεχόμενο, νομίζω ότι είναι κακό και αυτό. Δεν πάω καν να κρίνω αυτό που εσύ είπε. Εσύ είσαι επαθών από τον Μπέρι και έτσι. Εννοείται ότι είμαι επαθών. Αλλά το θέμα δεν έχει σχέση με μένα. Mm-hmm. Βγάζω μένα απ' έξω. Εννοείται ότι είμαι επαθών. Έχω περάσει. Δηλαδή, η μοναδική φορά που δάκρυσα από δημοσίευμα ήταν από το πρώτο θέμα με εντολή Περί. Πριν πόσα χρόνια, πολλά. Ναι. Δεν παίζει ρόλο τα χρόνια. Εγώ όμως το θυμάμαι μέχρι σήμερα. Ναι, έχεις δίκιο. Γιατί εγώ στήριζα τη Ρούλα Κορομιλά, όταν κοντράρισε ο Βαγγέλης Περίς μαζί της. Α, οπότε γι' αυτό σε χτύπησε. Γι' αυτό με ξέσχισε, όχι με χτύπησε. Έχει διαφορά. Σε ξεσχίζομαι και το χτυπάω. Οπότε είναι γενικά αιμονικός αυτό. Είναι αιμονικός με πρόσωπα και θεωρεί τους αδύναμους. Δηλαδή, όταν θεωρήσει αδύναμο, τον ξεσχίζει. Τον ξεσχίζει στην κυριολεξία. Εντάξει, αυτό είναι και με το OK του Λιάγκα όμως. Δεν φταίει μόνο ο Περίς, έτσι. Ποιο? Είναι και με το OK του Λιάγκα. Ενώ όταν ξεσχίζει κάποιος. Ένα λεπτό. Mm. Σου είπε ποτέ σε ένα ετσολάκι τι θα πεις? Όχι. Ωραία. Γιατί ο Λιάγκας να πεις αυτόν τι θα πει? Θεωρώ όταν ξεπερνάει τις γραμμές μπορεί να τον μαζέψει. Όχι, ο Λιάγκας δεν μπορεί να μαζέψει τον άλλο. Όχι, δεν μαζεύει. Το Περί δεν το μαζεύει με τίποτα. Όπως δεν μας έχουν πει ποτέ εμάς, μην μιλήσετε, μην κάνετε, μην ράνετε, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Καλά, εσύ μαζεύεσαι από μόνος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Mm. Όχι, μαζεύω. Καλά, σίγουρα είμαι ήπιος στην τηλεόραση πάρα πολύ. Ναι, αυτό δεν ξεφεύγει όπως ναι, ο ποτέ. Ναι. Αλλά όμως όταν κάτι μπορεί να διαφωνούν, δεν μου πρέπει ποτέ να το πεις. Δεν έχουν ανακατευτεί ποτέ με εμάς. Δηλαδή να πούνε, μην μιλήσετε αυτό, μην πείτε εκείνο, μην πείτε το άλλο. Ενώ όμως, πρόσεξε, ο Γιώργος Λιάγκας κάνει ακριβώς το ίδιο και αυτός. Ότι σέβεται τον απέναντί του, σου λέει μια μεγάλη εμπειρία ετών. Έχει κάνει πράγματα ο άνθρωπος, δεν του πω ό,τι θα πει ή να τον κόψω. Τον βολεύουν τον και αφήνει... κάποια έχουν παρόμοιες γραμμές. Σε κάποια έχουν παρόμοιες γραμμές. Άκουσε, το σίγουρο είναι ότι βολεύει. Κάποια στιγμή λέει ρε παιδί μου ο Λιάγκας, ξέρεις, δεν το γουστάρω πολύ και τα λοιπά. Δεν λέει, άσε πάνω μου. Με φοβάσαι, του λέω, δικός μου είναι αυτός. Mm. Και αρχίζει και παράει. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Αυτό μπορεί να το πει οποιοδήποτε. Λοιπόν, τέλος πάντων, το θέμα είναι λοιπόν ότι ο Βαγγέλης Περίς έχει αιμονές και με οποιοδήποτε τρόπο χτυπάει ανελέητα κάτω από τη μέση. Κάτω από τη μέση. Και μια και λέω κάτω από τη μέση, να φύγουμε από αυτούς. Και να πάμε σε μια τραγουδίστρια η οποία προβλέπω ότι εάν δεν έχει πάει σε ψυχολόγο, πρέπει, προσέξτε, ψυχολόγο είπα, να κάνει μια, είναι της μοδός τώρα να πηγαίνει σε ψυχολόγο. Το κοριτσάκι αυτό πρέπει να το στείλουν σε ένα ψυχολόγο. Να κοιτάξει ακριβώς τι συμβαίνει μέσα του. Γιατί ακούστε δήλωση που έκανε. Λοιπόν, μιλάμε για την Αναστασία. Φοβάμαι πολύ μήπως ξυπνήσω μια μέρα και δεν είμαι στην κορυφή. Επίσης, φοβάμαι μήπως ξυπνήσω μια μέρα και δεν έχω πολλά μηνύματα από τους θαυμαστές μου. Ανέφερε τραγουδίστρια. Μάλιστα, είπε ότι όταν δεν έχει πολλά μηνύματα, ανεβάζει story έτσι ώστε να τη στείλουν μηνύματα οι θαυμαστές. Αυτό το κοριτσάκι είναι 21 χρόνια, πόσο είναι? 25 μικρή. 20 τόσο χρόνια. Πρέπει να ξέρει ότι η μεγάλη επιτυχία κρατάει κάποια χρόνια. Συνήθως είναι 3 τα χρόνια. Άντε με τα βία 5. Μετά υπάρχει μια συντήρηση. Να ξέρετε. Δείτε την Φουρέιρα, ας πούμε, πόσο ψηλά ήταν. Παραμένει η κοπέλα στην κορυφή, αλλά πώς συζητάγανε, τώρα δεν συζητάνε πάρα πολύ. Η Δέσποινα Βαρδί, ας πούμε, κάποια στιγμή που μίλησε για μια συνέντευξη στην κοπέλα από το T-Life που πρόσεξα πάρα πολύ εγώ, γιατί μου άρεσε και την παίξαμε και στο τηλεοπτικό GR Express. Δήλωσε ότι κάποια χρόνια ήταν εκτός παιχνιδιού κτλ. Εκεί βέβαια βρήκε τον εαυτό της, άλλα πράγματα κτλ. Δηλαδή, βλέπεις ότι οι μεγάλοι stars, οι αληθινοί stars του χώρου. Καταλαβαίνουν ότι υπάρχει το πάνω και το κάτω. Ναι, το, κοριτσάκι αυτό, όταν γίνεται και λέει «Αμάν Παναγιά μου να κάνω ένα post, να πούμε, γιατί πέσαν τα μηνύματα» ή «Αμάν μη χάσω την πρωτιά» κτλ. Τι νομίζει ότι η αιώνια θα μείνει εκεί? Νομίζει ότι η αιώνια θα μείνει εκεί? Όχι βέβαια. Όταν πέσει λοιπόν τι θα γίνει? Τι θα γίνει? Θα πάει στο Δαφνί για βόλτα να πει καφέ? Θα πάει στο δάσος Χαϊδαρίου να πει καφέ που είχε καθαρό οξυγόνο? Τι θα κάνει το κορίτσι αυτό? Θα το κυνηγάνε, θα το ψάχνουν να το βρουν, θα εξαφανιστεί, τι θα κάνει? Αυτό λοιπόν τώρα είναι ένα δείγμα το οποίο μας δείχνει ότι αυτοί όλοι που στείλουν τα παιδιά αυτά, τα οποία είναι νέα παιδιά, που είναι γύρω τους, δεν τα έχουν προσέξει. Δεν τα έχουν προετοιμάσει για την αποτυχία.
Δεν ναι. έχουν προετοιμαστεί. Γιατί να πούμε ότι η Αναστασία είναι μια πολύ καλή τραγουδίστρια σε ένα συγκεκριμένο είδος. Έχει μια συγκεκριμένη χρειά η φωνή της, που σημαίνει ότι μπορεί να μείνει στην κορυφή, αλλά μπορεί, επειδή δεν έχει ας πούμε, το συνδυασμό που είχε και η Φουρέρα, που είχε και φωνή και κίνηση και εμφάνιση, ενώ σαν θέμα στο stage. Σημαίνει ότι ως ένα σημείο θα έχει εξέλιξη η Αναστασία. Δηλαδή δεν μπορεί να κάνει show, δεν μπορεί να είναι συνέχεια στην πρωτεία, γιατί θα βγει μια πιτσιρίκα η οποία έχει καλύτερη φωνή ή την ίδια φωνή με την Αναστασία που μπορεί να έχει πιο καλή κίνηση. Δηλαδή, μακάρι το κορίτσι να αντέξει 10 χρόνια. Ναι. Αλλά 11 δεν είναι. Δηλαδή για οποιονδήποτε δεν μπορεί να αντέξει πάρα πολύ. Mm-hmm. Για οποιονδήποτε. Είναι ελάχιστη η εξαίρεση. Είναι καβαλημένο να λες λοιπόν, ότι είμαι στην πρωτιά. Το κορίτσι αυτό έχει θέμα. Οι γύρω της δεν την έχουν προφυλάξει από αυτή την κατάσταση. Θα σας πω ένα μικρό story έτσι για την ιστορία, θα το πω. Προσωπικό βίωμα. Όταν λοιπόν ξεκίνησα εγώ να κάνω τα μουσικά προγράμματα το 1990, προετών, στην τρίτη εκπομπή είχε γίνει το μεγάλο μπαμ. Δηλαδή, πρώτη εκπομπή, έκπληξη μεγάλη. Δεύτερη εκπομπή, χαμός. Τρίτη εκπομπή, έκρηξη. Σπάγανε αυτοκίνητα απ' έξω κτλ. Με τρεις εκπομπές. Έρχεται λοιπόν τότε ο Γιώργος Χαραζαφέρης που ήταν διευθυντής του καναλιού. Μπράβο αγόρι μου, μπράβο παιδί μου και τα λοιπά. Το ξέρεις το ιστορίες. Όχι, λοιπόν, αυτό δεν μου το έχεις πει νομίζω. Ναι, λοιπόν, μπράβο αγόρι μου, πολύ ωραία να πήγες και τα λοιπά. Όχι. Μπράβο αγόρι μου, τέλεια. Με τρεις εκπομπές δεν έχει ξαναγίνει τέτοιο πράγμα μου λέει. Μεγάλη επιτυχία, η εκπομπή σου κόβεται. Λέω τι. Από τότε το είχε. Λέω τι έγινε, μου λέει η εκπομπή σου κόβεται. Λέω γιατί. Γιατί μου λέει είσαι 20 τόσο χρονών, δεν ξέρω αν θα το αντέξεις, άστο να το δούμε λίγο διαφορετικά. Και αυτό έγινε η μέρα Δευτέρα. Κυριακή ήταν η εκπομπή που είχε γίνει. Τον πάμε Δευτέρα. Εγώ βέβαια ήμουν τότε διευθυντής του ραδιοφώνου μέσα, γιατί είχα πάει ως διευθυντής ραδιοφώνου μέσα. Λέω θα παραιτηθώ. Όχι, μου λέει θα παραμείνεις διευθυντής ραδιοφώνου κανονικά όπως είσαι, αλλά η εκπομπή σου κόβεται. Δευτέρα. Δευτέρα κομμένη. Τρίτη κομμένη, Τετάρτη κομμένη, Πέμπτη με φωνάζει. Αφού λοιπόν εγώ έχω πάρει απόφαση ότι η εκπομπή τελείωσε, με φωνάζει και μου λέει την Κυριακή τι έχεις καλεσμένους. Λέω με δουλεύεις, λέω αφού κόβει και η εκπομπή μου. Έλα μου λέει. Πήγαινε, μου λέει, την εκπομπή κανονικά, εντάξει, λέει, πλάκα έκανα. Αυτό τι ήτανε, για να μεταρακουνήσει, γιατί είδε ότι μπορεί ένα παιδάκι από την νίκη να μην το αντέξει yeah. αυτό. Και σου λέει, κάτσε να το ταρακουνήσει, να καταλάβει ότι επάνω στην επιτυχία μπορεί να χάσει τα πάντα. Σου λέει, ανά πάσα στιγμή μπορεί ναι. να την ψωνίσει. Όχι, σου λέει, είναι παιδάκι από την νίκη. Ναι. Ή μάλλον ανά πάσα στιγμή ότι μπορεί να χάσει αυτό που έχει. Δηλαδή, αυτή την πρωτιά που έχει. Ότι στο πικ τη επιτυχία yeah. μπορεί να τα χάσει όλα. Αυτό λοιπόν. Το συζητάγαμε με τον Γιώργο Καρατζαφέρη πάρα πολλά χρόνια, ότι γιατί μου το κάνεις αυτό κτλ. Και μου εξηγούσε αυτό το πράγμα του. Μου λέει: πάντα σε ήθελα προσγειωμένο. Και φοβόμουν να μην ξεφύγουν τα μυαλά σου, γιατί είσαι δουλευταράς, δουλεύεις από το μέχρι το βράδυ και είναι κρίμα να φουσκώσουν τα μυαλά. Αυτό είναι οι παλιοί δημοσιογράφοι που ξέρανε πώς να συμπεριφερθούν στους διπλανούς τους. Οπότε εννοείς ότι από τη στιγμή που ανήκει η Αναστασία στη Μήνος, θα έπρεπε και η ίδια η εταιρεία να τη μαζέψει στα λεγόμενά της. Καταρχήν έπρεπε να πούνε κατεβάστε γρήγορα αυτή τη δήλωση κάτω, να μην αφήσουν δηλαδή από τις δημόσιες σχέσεις να βγει μια τέτοια δήλωση προς τα έξω, να τη τραβήξουν το αυτή, να τη φωνάξουν μέσα και να τη πούνε το κοριτσάκι μου, τι πρόβλημα έχεις, τι νομίζεις, ποια είσαι, η Μαρινέλα, ποια είσαι. Η Μαρινέλα δεν ξηγείται έτσι. Η νούμερο ένα φωνή γυναικεία στην Ελλάδα. Και καταρχήν φάνηκε ότι καθοδηγεί τους followers της και το fan club. Δηλαδή, αν δεν μου στέλνετε, εγώ σας αναγκάζω να. Ναι, και όχι με αυτό που είπε τώρα, δείχνει κομπλά. Δείχνει ότι είναι κομπλεξικιά. Και τώρα όλοι, ας πούμε, έχουν βρει το μειονέκτημά της. Το κορίτσι την έχει ψωνίσει. Είναι καβαλημένο. Αυτό είναι το καλάμι. Ευθέως το είπε με αυτόν τον τρόπο. Φοβάμαι, λέει, μην πέσω από την πρώτη θέση. Πώς το είπε ακριβώς, έτσι το είπε. Ακριβώς, ναι. Φοβάμαι, πέσω από την πρώτη θέση. Να μην χάσω την πρωτιά. Και φοβάμαι να πούμε, όταν βλέπω λίγα μηνύματα, κάνω ένα post για να μου στέλνουν μηνύματα οι άλλοι. Τι στέλνουν οι άλλοι, αχ, χρυσό μου που είσαι, που σε θαυμάζω, που είσαι νούμερο ένα, τι γυναικάρα που είσαι εσύ, τι φωνάρα, το έτσι. Να ακούει αυτά. Μήπως να λέει, όμως, είμαι η θεά, να πούμε, είμαι μια και μοναδική. Όλο αυτό πατάω την Ελλάδα. Μήπως είναι και αυτό μια αντίδραση, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά η Αναστασία. Είχε κάνει κάποιες δηλώσεις που είπε ο προπάπους ήταν τσιγκάνος κτλ. Και είχε χτυπηθεί. Και επειδή ίσως τότε είχε νιώσει ότι ο κόσμος δεν την είχε κρίνει σωστά, ίσως είναι και μια αντίδραση το ότι έφτασα εδώ που έφτασα και, έγινε και είμαι στην πρωτιά. Εντάξει, πήγε στην άλλη δίδραση. Και έγινε ψώνιο. Αυτό το παθαίνουν πολύ όταν ναι, θέλουν να αποδείξουν κάτι. Το παθαίνουν πολύ όταν θέλουν λοιπόν, να αποδείξουν κάτι. Την ψώνισε το κορίτσι με τις δηλώσεις που κάνει. Δεν τις τραβήξαν το αυτή.
πρέπει να βγει και να πει συγγνώμη στο κοινό το οποίο με στηρίζει για την έπαρση που είχα. Ναι, ποια πρωτιά. Καταρχήν εγώ δεν τη βλέπω πρώτη. Τραγουδάει δίπλα στην Νατάσα Θεοδωρίδου και αντί να τρέμουν τα πόδια της, τι θεωρεί, ότι η Θεοδωρίδου είναι δεύτερη. Δηλαδή δεν κατάλαβα. Η Θεοδωρίδου είναι δεύτερη. Δηλαδή, υποτιμάται του συναδέλφου τη με αυτόν τον τρόπο. Αυτά με τα Spotify τώρα πώ. Πρέπει ποιο αρχίζει τα Spotify και τι ιστορίε μου, με αυτά με τα νούμερα. Με τα νούμερα μα φάγανε να πούμε όλοι να μιλήσουμε Spotify με νούμερο 1 και νούμερο. Στα παλιά μου και παπούτσια. Με τέτοιε συμπεριφορέ. Μετρήσει, όχι αυτέ. Είμαι πρώτη, λέει να πούμε. Ναι, είμαι πρώτη, είμαι πρώτη. Στα παλιά μου και παπούτσια είναι πρώτη. Η Αναστασία και αν έχει κάνει 100.000 πωλήσει, όχι. Πωλήσει. Views. Όχι πωλήσει. Κάποτε λέγανε 100.000 πωλήσει ήταν 25 ευρώ. Εκατομμύρια. Σε views. Εντάξει, εκατομμύρια σε views. Έλα, και τι έγινε μωρέ τώρα. Έχω δει βίντεο εγώ να πούμε να έχει 150 εκατομμύρια views και δεν το ξέρουν οι μισοί Έλληνες. Καλά, αυτό είναι άλλο. Όχι. Που μπαίνει μισή Κίνα μέσα, νοείς. Όχι, όχι, όχι αγγλικό. Αλλά τώρα με βάζει να λέω για το άδικο. 150 εκατομμύρια views, είπα τα πλάκα. Λέω πόσα είναι αυτά. Τι νούμερο λέει αυτό. Και δεν το ξέρω καν ότι υπήρχε. Λοιπόν, όχι μόνο εγώ και πολλοί άλλοι. Τώρα μου θυμίζει μια δισκογραφική που έμπαινε μέσα σε κάτι τραγούδι άσχετα και έβλεπε ένα εκατομμύριο και λε: Δεν το ξανακούσα. Πού στο διάλογο. Πήγαινε στο άλλο, λε: Πού στο καλό. Μετά καταλάβει, ήταν το Πακιστάν τα χτυπήματα. Τέλο πάντων, α ευχηθούμε ότι το κορίτσι αυτό, γιατί εντάξει, έχει μια φωνούλα πάρα πολύ καλή, θα μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Ωραίο κοριτσάκι, είναι μικρούλα. Θυμάσαι που είχαμε πάει να την ακούσουμε στην απονομή δίσκου, ήταν νομίζω. Και πήγε τα διάλογοι. Δεν είχε καλέ αναπνοέ. Αλλά είναι εντάξει. Να, είδες αυτό, δηλαδή στο live της, τότε, τώρα ήταν πέρυσι αυτό, δεν μπορούσε να ρυθμίσει σωστά τις αναπνοές της. Εντάξει, κάτι μπορεί να ήταν και άρρωστη. Όχι, επειδή μιλάμε για πρωτιά. Μπορεί να ήταν άρρωστη. Και εγώ έχω πάει σε μαγαζί που τραγουδούσε η Βάντε και δεν ακούγονταν με τίποτα. Τι σημασία έχει η αναπνοή στο τραγούδι, είναι θέμα αρρώστια. Μπορεί να ήταν άρρωστη η κοπέλα και να έχει πρόβλημα με δύσπνοια και τα λοιπά. Εγώ πιστεύω ότι ήταν απλά επειδή ήταν μικρή σε ηλικία, ακόμα δεν μπορούσε να. Εγώ δεν το ρίχνω εκεί. Εγώ το ρίχνω σε αυτό που λέω. Ότι είναι ένα κορίτσι το οποίο μπορεί να κάνει πολλά πράγματα και να έχει μέλλον, αλλά όταν το καβαλά στο καλάμι, πέφτει με την κεφάλαια κάτω και ανοίγει. Διου, το κεφάλι. Και τώρα αγαπητοί μου, μια και τα λέμε που τα λέμε αυτά, και έχω πάρει φόρα τώρα για αναλέητα, σήμερα στο πρωινό στο Σου ήταν μια δήλωση που έκανε ο Βασίλειος Κοστέτσος. Πραγματικά αναγκάστηκα να γυρίσω και να πω και με ανάγκαση με τα λεγόμενά του, να πω ότι πόσο σέβομαι τις απόψεις αυτού του παιδιού. Δηλαδή. Για το Gay Pride. Gay Pride, ναι, μην κάνω κανένα λάθος. Λοιπόν, για το Gay Pride, το πόσο είναι κάποια άτομα τα οποία είναι παιδιά, ξεφεύγουν τελείως. Και πετάγεται και λέει ο Μιλιόγλου. Λέει, δύο άτομα ξεφύγανε. Δηλαδή, αν έχουν σκοτώσει δύο, αν είναι δύο οι δολοφόνοι ή εκατό, ας πούμε, έχει διαφορά. Εντάξει. Δηλαδή, δολοφονία ήταν αυτό. Ναι, ναι, αλλά το θέμα είναι. Δολοφόνησαν ότι σύμβολα. Δεν ευθύνονται όμως τα υπόλοιπα παιδιά στο Gay Pride όταν κάποιοι είναι ακραίοι, συμφανίζονται. Δεν καταλάβεις τι είπα όμως. Διεξήγησε το. Αυτό ακριβώς είχε πει και ο Μιλιόγλου. Ναι, ναι. Και λέω εγώ, είτε είναι δύο είτε είναι εκατό, το έγκλημα είναι ίδιο. Οπότε λοιπόν, οι άλλοι που ήταν οι πολλοί έπρεπε να τους μαζέψουν, να λέει, ελάτε εδώ, μας ξεφτιλίζετε τη δουλειά αυτή. Έξω από εδώ. Όταν λοιπόν τα παράστα. Μετά δεν ξέρω, φωτογραφηθήκαν, κάνανε, έπρεπε να πούνε από το Gay Pride ότι παιδιά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αυτή είναι, δεν είναι μέλη μας. Λοιπόν, δεν μπορεί με τους κόλλους έξω και να βάζουν μέσα εικόνες κτλ. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, και βγαίνει ένας άνθρωπος, ο Βασίλειος Κοστέτσος, ο οποίος έχει υποστεί τα πάντα και στηρίζει Pride και τα λοιπά, και δεν μπορεί να πει κανένας τίποτα για τον Βασίλειο Κοστέτσο, και το καυτηριάζει αυτό. Το καυτηριάζει σωστά. Όπως βέβαια καυτηριάζει και τον Αναδιώτη. Έχει δίκιο, γιατί όταν ήταν διάσημο μοντέλο, σχεδόν οι περισσότεροι σχεδιαστές και τα μοντέλα που συνεργαζόντουσαν. Ήταν ομοφυλόφιλοι. Ναι, ναι. Ήταν ομοφυλόφιλοι. Ναι, ναι. Οπότε λοιπόν, από ομοφυλόφιλου στηρίχθηκε και έγινε αυτό που έγινε και ξαφνικά μας το παίζει τώρα ως Ια Μαρία, ως Ια Παναγία. Λοιπόν, αυτά είναι υποκρισία του κόσμου που πατάει σε. Ξέρετε τι έχει κάνει αυτός. Έχει πάει σε ένα κόμμα το οποίο έχει πάει στους δυσκόλυπτους και βαράει ανελέητα και στηρίζεται από αυτήν την ιστορία και αυτός πάει και βγάζει τον ίδιο λόγο ακριβώς επάνω στους δυσκόλυπτους για να το παίξει πιο θρησκόληπτος από τους άλλους. Οπότε λοιπόν να είναι ο ήρωάς μας και τα λοιπά. Αυτό το θεωρώ γελίο. Πρέπει σήμερα, ενέτη 2024, να είμαστε μετρημένοι, ισορροπημένοι και να μας καταλαβαίνουν και οι απέναντι που δεν έχουν σχέση με το θέμα αυτό. Δηλαδή, δεν λέω για τους άθεους, λέω γενικά για όλο τον κόσμο. Δεν είναι όλοι υπό του κόμματος συγκεκριμένου, το οποίο είναι όχι συντηρητικό, όχι καταρχήν αυτό, κοιτάξτε, η ακροδεξιά
είναι πατριώτες και βαράνε ένα λέει, ας πούμε, ακροδεξιά είναι, έτσι, αλλά πες πάει στο διάλογο, αυτοί έχουν να πιστεύω το χώμα που πατάνε και τα λοιπά. Οι άλλοι είναι θρησκόληπτοι, στο φουλ, θέλουν να επιβάλλουν πράγματα τα οποία είναι αποφάσεις προ 2000 ετών και βγαίνουν να κάνουν κάποια πράγματα τα οποία είναι εξωφρενικά. Αντί λοιπόν να βγουν αυτοί οι άνθρωποι που ηγούνται σε αυτούς, να έχουν ένα πιο προσιτό λόγο, να είναι πιο σωστοί, πιο ισορροπημένοι. Νέα παιδιά και όλα. Ναι. Που έχουν ζήσει καταστάσεις και θα έπρεπε μοντέλο να μοντέλο άλλο. Δηλαδή, τι θέλετε να μα πείτε, που ήταν ο Μάνος Πανταζής, δηλαδή που ήταν τα top μοντέλα, θυμάσαι. Ναι. Δηλαδή, έχει ζήσει τις χρυσές εποχές. Αυτός δεν δήλωσε ότι πρέπει να. Μόνο η έγκα μην μπορεί ναι, να. Ναι, ναι, ναι. Αυτή είναι αμαρτία. Ναι, αυτός δεν πόσο αμαρτίες έχει κάνει. Δηλαδή, μην μου πεις ότι ήταν μοντέλο, ας πούμε, κούκλωσε τον κυνηγάγαν όλες τις κοπέλες και δεν έκανε καμία προδομία. Τις παντρεύτηκε όλες. Ή τις παντρεύτηκε όχι, είπε, όλες, ναι. Όχι, δήλωσε ότι εγώ όντως το έχω κάνει και δεν ήταν σωστό. Εντάξει. Που πήγαινα ουσιαστικά με τις κοπέλες χωρίς να τις έχω παντρευτεί. Αυτό καταλαβαίνω. Α, εντάξει. Λοιπόν. Οπότε λοιπόν πέρασαμε καλά, κάναμε το έγκλημα, αλλά τώρα μην το κάνετε εσείς. Εγώ το έκανα γιατί έτσι γουστάρω. Εγώ πέρασα καλά. Ναι, εγώ πέρασα καλά, εσείς μην το κάνετε. Ήταν αμαρτία μου. Αμαρτία κτλ. Δηλαδή, παιδιά, αυτό είναι οι ξεφτύλες οι μεγάλες που υπάρχουν γύρω μας. Θέλω να κάνουμε ερώτηση του Σπαλιάρα για τις προγαμίες σχέσεις. Ναι, δηλώστε 4.000 αμαρτίες έχει ο άνθρωπος. Πλάκα ήταν. Που είναι πολύ προσγειωμένο παιδί. Ναι, μωρέ, καμία σχέση ο Σπαλιάρας. Πλάκα ήταν αυτό που είχε. Όχι, είναι και πολύ καλό παιδί ο Σπαλιάρας, πολύ άνετος και πολύ. Απλά γέλασε επειδή έκανε κάποιες δηλώσεις που το ρώτησαν αν σου αρέσαν οι παπαρατσίστικες που δίκαλε. Ε, καλές ήταν. Τι ο κορμί, τι λέω από όποια πλευρά και να σε πάρουν, να σε φωτογραφίζουν. Τι να έχει πρόβλημα, θα μην είναι, φαίνεται κοιλιά ή ο ποπός. Λοιπόν, θα θέλαμε πάρα πολύ από αυτούς που έχουν έναν ακραίο συντηρητισμό να διορθώσουν λίγο το λόγο τους και να προσέχουν λίγο το πώς μιλάνε και μεταφέρουν τις απόψεις προς τους απέναντι, οι οποίοι θεωρούν ότι ακούν κινέζικα. Λοιπόν, ισορροπήστε λίγο. Ισορροπήστε λίγο. Έρχεται... Ο Βασίλειος Κωστέτσος, ναι. Συγγνώμη για να ολοκληρώσω, άψογος και με σεβασμό προς το πρόσωπό του, θέλω να σας πω ότι ιδιαίτερα από τότε που μπήκε σε περιπέτεια με την υγεία του, έχω προσέξει, ενώ πριν πουλάγε και λίγη τρελίτσα, μετά έχω προσέξει ότι ο λόγος του είναι τόσο πολύ ισορροπημένος, τόσο πολύ δυνατός, που πραγματικά σας μιλάω, τον θαυμάζω πάρα πολύ. Τον θαυμάζω και πάρα πολύ. Πολύ γλυκό παιδί, πολύ ευγενικό. Ναι. Διαφωνώ σε κάποια πράγματα μαζί του, δηλαδή ας πούμε, εντάξει, εγώ δεν έχω σχέση με τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα κτλ. Αλλά όμως τον σέβομαι. Μα και εκεί ισορροπημένος είναι, δεν κάνει κάτι. Αυτό λέω, όχι, λέω τον σέβομαι. Δηλαδή, βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος είναι από μια πλευρά που εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, για μένα είναι κινέζικα και τον καταλαβαίνω. Τον καταλαβαίνω. Είναι αυτό που λέω για τον άλλο, να πω, από το άλλο κόμμα, το, πώς είναι τον Αναδιώτη. Λοιπόν, ότι μου μιλάς κινέζικα, δεν σε ακούω, δεν σε καταλαβαίνω. Ενώ ο Κωστέτσος είναι απέναντί μου, αλλά τον καταλαβαίνω σε αυτά που λέει και συμφωνώ. Δηλαδή, μου το φέρνει σωστά στο μυαλό μου για να καταλάβω αυτό που μου συμβαίνει μπροστά. Έφερε δύο πράγματα κοντά, αντίθετα. Από τη μία, η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, γιατί δεν απορρίπτει αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι κάνουν εγκληματικά λάθη, και από την άλλη, εσείς οι straight, που μου το παίζετε υπερσυντηρητικοί, κοιτάξτε ποιοι σας φτιάξαμε και έρχεται και δίνει την απάντηση τη σωστή. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι αυτό που λέω εγώ. Ότι βγαίνουν άλλες και λένε, ας πούμε, καταγγέλλω τον τάδε και τον τάδε για αυτό που έκανε, ήθελε να με βιάσει, ήθελε να, όχι να με βιάσει, ήθελε να κάνουμε σεξ και να μου δώσει το ρόλο. Αλλά δεν βγήκε κανένας ποτέ να πει, αυτή έκανε σεξ και πήρε το ρόλο. Έτσι είναι. Να σου κάνω μια ερώτηση δύσκολη. Ναι. Θεωρείς ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είμαστε προετοιμασμένοι εάν... Τώρα που θα ξεκινήσει και θα γίνει το Power of Love, εάν έμπαινε μέσα κάποιο ομόφυλο ζευγάρι, δηλαδή ερωτεύονταν δύο πρόσωπα του ίδιου φύλου. Θα ήθελα να γίνει όμως αυτό. Θεωρώ οι τηλεθεατές θα το δεχτούν. Θεωρείς μάλλον. Δεν ξέρω τι θα κάνουν οι τηλεθεατές, αλλά πρέπει να το κάνουν αυτό. Mm-hmm. Είναι εξάλλου στην πρέπει να πει ζώνη, δεν θα είναι, θα είναι αργά το βράδυ. Οπότε, ναι, γιατί όχι. Ας γίνει, ας πούμε, αυτά δεν με ενοχλούν. Η καθημερινότητα του ανθρώπου δεν με ενοχλεί καθόλου. Το αν άλλο ερωτεύεται, αν μια γυναίκα ερωτεύεται γυναίκα κτλ., δεν με απασχολεί. Ή άντρα με άντρα, δεν με απασχολεί. Είναι μέσα στη ζωή. Εμένα με απασχολεί το να βλέπω να μου επιβάλλει μια εικόνα αντιαισθητική και να μου λες αυτό είναι το φαστιμάπα. Καλά, αυτό ισχύει και του straight. Ναι. Δηλαδή, αυτό ισχύει για όλου. Αντιαισθητικέ εικόνε για όλου.
Λοιπόν, αυτά δεν μπορώ. Δηλαδή, δηλαδή, να δεχτώ πράγματα, αλλά μην με βάζεις να δεχτώ και αυτά που δεν πρέπει να δεχτώ. Δηλαδή, η αντιαισθητική εικόνα είναι και ένας πολύ πολύ μεγάλος όντας με μια πολύ πολύ μικρή κοπέλα. Βέβαια. Επίσης, μας καταπιέζουν να δεχτούμε περισσότερα από ό,τι μπορούμε να δεχτούμε. Μας καταπιέζουν πάρα πολύ. Όταν βγαίνουν στο Pride και βγαίνει ο άλλος το πισινό του έξω και βάζει την εικόνα εκεί της εκκλησίας και τα λοιπά και αρχίζει και βαράει την Ορθοδοξία με αυτόν τον τρόπο. Παιδιά, εγώ δεν είμαι μουτζαχεντίν, αλλά όμως αισθάνομαι ότι ξέρετε κάτι. Αδικείτε το μυαλό μου, αδικείτε τον εαυτό σας και καταπιέζετε κάποιους ανθρώπους που έχουν αυτό πιστεύω. Δεν είναι και τροφή στη Λουκά, πάει εκεί πέρα δηλαδή, και διαμαρτύρεται. Εάν ένας γκέι, ένας ενδιώτη κοινότητα καταπιεστεί, η καταπίεση και οι ρατσιστές και οι ομοφοβικοί και το ένα και το άλλο, και αν εσείς καταπιέζετε έναν άλλον για τις ιδέες που έχει, για τη θρησκεία του κτλ., αυτό δεν είναι καταπίεση, είναι απελευθέρωση. Είναι η ελευθερία του λόγου. Εντάξει, πάμε στο Power of Love. Κόλλησες μου. Αφού πήγες στο Power of Love. Τι απ' έξω πήγαμε. Πήγες μωρή, είπες να τα βάλουν τέτοιο. Παιδιά, εγώ περιμένω πως και πως 30 Ιουνίου ξεκινάει η μέρα Κυριακή 9 το βράδυ. Τέλεια. 30 ωραία. Ιουνίου, ημέρα Κυριακή, 9 το βράδυ. Ξέρετε, experts αυτό το παιχνίδι. Είναι πτήσει. Η αγάπη μας η μεγάλη. Θα θέλαμε πολύ να εμφανιστεί και το παιδί εκεί πέρα. Θα πάει κατά ένα καραβάτο, θα έχει πισίνες, θα έχει σχέδια, θα έχει παλαβά, θα έχει γνωριμίες. Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό το παιχνίδι που ήταν πρόσφατα με τα ζευγάρια με πισίνες και φοίνικες που δεν πήγε καλά, ποιο ήταν? Κάτι με date ήταν, με ζευγάρια πάλι. Το I love. Αυτό το Island. Το Island. Love Island. Που δεν πήγε καλά, με την Ηλιάνα. Ναι, γιατί και αυτό είναι πισίνες, ήταν και τέτοια. Εντάξει, αυτό ήταν. Ήταν. Άλλου τύπου μου, εντάξει, δεν μπορούμε να δούμε. Κοιτάξτε, το Power of Love είναι έξυπνο παιχνίδι. Ναι, ναι, ναι. Power of Love μου είπε. Η πόλη του έρωτα. Και, ναι, και δεν είναι η πόλη του έρωτα αυτή. Α, το Μιλάνο. Α, το Μιλάνο είναι, ναι, εντάξει. Και είπα, γιατί φύγω... και η Ιταλία δεν είναι. Όχι, όχι. Και πάτησα το κουμπάκι και έφυγα από τον Πειραιά. Τι λες, καλέ, η Ιταλία δεν είναι. Η Ιταλία είναι στο παραμύθι. Ναι, αλλά η και πόλη του, η πόλη, άκουσε, η πόλη του έρωτα είναι το Παρίσι. Ναι, εμεί θέλουμε όμω. Ναι, έχω πάει, αλλά δεν τεύτηκα. Δεν πήγαμε μαζί. Χωρίς εμένα αυτό, πάνω ναι. Δεν ξέρω αν πήγαινα μαζί σου, μπορεί να φούντωνε ξανά ο ερωτάς μας. Λοιπόν. Γιατί έσβησε ο ερωτάς μας. Όχι, έχει σβήσει, αλλά δεν είναι. Εννοώ ότι μετά από 10 χρόνια είναι ρε παιδί μου, αλλά άλλος φουντώνει άμα πας. Στο Παρίσι. Στο Παρίσι. Το Παρίσι δεν το γουστάρω, εγώ το ξέρεις πολύ καλά. Ωραία, εντάξει. Μιλάμε, πάω. Εντάξει, φουντωμένος είναι. Ναι. Άλλο θέλω να σου πω, το ότι το να σου λένε, ας είναι παραμύθια, κάποιες φορές κάποια ωραία λόγια έτσι και να σε κάνουν να νιώθεις ωραία και έτσι, ας πούμε γυναίκα ή άντρας αντίστοιχα, νομίζω πολύ. Αυτό το κάνουν οι Ιταλοί. Αυτό το κάνουν οι Ιταλοί. Και θα το κάνουν και μέσα στο Power of Love. Στο Power of Love, εγώ περιμένω πώς και πώς να δω τα άτομα. 30 Ιουνίου ξεκινάει. Εδώ δεν το αφήσω. Δεν έχει βγει καθόλου ποιο θα είναι μέσα, τι θα είναι. Όχι, ακόμα είναι νωρίς. Ακόμα είναι νωρίς. Ακόμα δεν έχουν μαζευτεί μόνο. Δεν έχουν πάει ακόμα σε. Πάντως στην Κωνσταντινούπολη θα πάνε την ερχόμενη εβδομάδα. Έβαλε και ένα παιδί, θυμάσαι, ο Κωνσταντίνος, ο Μάρης που είναι και γιατρός, που ήταν και στην τροχιά. Ναι. Νομίζω ότι του στείλανε μήνυμα να μπει στο Power of Love και λέει: παιδιά, εγώ θα μπω μέσα. Του στείλανε μήνυμα να πάει σαν παίκτη. Ναι. Mm. Ωραίο θα ήταν. Βρε Κωνσταντίνε, δεν παίρνει ωραίο παιδί, είσαι, δεν παίρνει μέσα. Να έχουμε να σε υποστηρίζουμε κιόλα, να έχουμε και κανένα γνωστό. Το θέμα είναι, κυρίες και οπότε σημαίνει, κύριοι... κάτσε να σου πω, η παραγωγή ότι ψάχνει ωραία πρόσωπα. Εντάξει, θα σωστά μέσα. Πρόσωπα. Είναι θα έχει σχέδια, θα έχει μέσα, τι θα βάλει. Δεν τι θε να πει, δηλαδή πρέπει να βάλει μόνο κορμάρε μέσα. Δεν ξέρω τι θα βάλει. Εννοείται θα βάλει μόνο κορμάρε μέσα. Γιατί, βρε. Γιατί έχει. Έχει μάθει στην πισίνα, τι να σου πω τώρα. Δηλαδή, σιγά και το Island είχε μάθει, αλλά δεν πήγε καλά. Τι σημασία έχει. Ίσα ίσα ότι μπορεί ένα χοντρούλη έτσι γεματούλη να είναι και πιο έτσι ωραίο σαν εικόνα στον τηλεθεατή. Πιο καθημερινό έρωτα. Κυρίες και κύριοι, ντροπή και έσχος. Αυτό έχω να δηλώσω. Τι θες να πεις τώρα με αυτό. Ότι τι θέλεις τώρα να ξεκινήσω Power of Love, ας πούμε, και μας το παίζεις και καλά να βάλουν μέσα και τα. Όχι, να βάλουν και καθημερινά. Ενώ περιμένεις κορμάρες και τέτοια. Όχι, ρε Θοδωρή, τι σημασία έχει. Εδώ μπορεί να γουστάρεις τον Αργεντινό από τη β' κατηγορία Ιταλίας με την οικονομάχου που είναι. Αυτό δεν είναι τον αγγίξεις, θα τον βλέπεις μόνο. Α, ναι, γιατί τις όλες θα τους αγγίξεις. Άμα έχει παραπάνω κιλάκια λίγο έτσι, αυτό τον αγγίζεις γιατί είναι στα μέτρα σου.
κορόιδο είμαι να μην μπορώ να φάω, να έχω τον κορμάρα δίπλα με τους Κυλιακούς και να μου λέει μη φας παγωτό, μη φας πίτσα, ενώ τώρα είμαστε χήμα, εμείς τρώμε ό,τι θέλουμε, ξαπλώνουμε στον καναπέ. Και αυτή η κοιλό δεν παίρνει, εγώ έχω φουσκώσει, από εδώ δεν παίρνει τίποτα. Όχι βρε, εσύ ξαναδείς, μια χαρά είσαι. Ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έφτασε η ώρα να φύγουμε, αγαπητοί μου. Πάμε πάντα τηλέφωνο. Λοιπόν, πώς παίρνει ο Κουφάλας. Ο Κουφάλας. Ο Κουφάλας είναι ο καλύτερος μας φίλος. Δεν σας λέμε ποιος είναι. Ναι. Λοιπόν, σας αφήνουμε, φεύγουμε. Φιλάκια πολλά. Φιλάκια. Bye bye.